Απαντήσει το μεσημέρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για μας η πληροφορία από τη στιγμή που χαρακτηρίζει μια άσκηση, ένα σενάριο τον περασμένο Ιούλιο, αυτό που ισχυρίστηκε το βήμα δεν έχει καμία βάση καθόλου. Δεν υπάρχουν καθόλου σχέδια του ΝΑΤΟ. Σενάριο τέτοιου τύπου. Ούτε καμία άσκηση τέτοια έλαβε χώρα βασιζόμενη σε τέτοιο σενάριο. Πουθενά. Σε κανένα αρχηγείο του ΝΑΤΟ, ούτε στην Νάπολη. Να σας πω επίσης ότι αυτό που υπέθεσε το άρθρο. Borders in the region are, to quote the article, not fully inviolable. That too is wholly without foundation. Είναι και πάλι σας επαναλαμβάνω, χωρίς καμία βάση. Σεβόμαστε την αυτοδιάθεση των εθνών σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό ακριβώς εκφράζει την καρδιά του ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιώργο Κουβαρά, ακούσαμε την επίσημη δήλωση του εκπροσώπου του ΝΑΤΟ. Ίσως θα έπρεπε να του απευθύνεις, δεν ξέρω αν θα είναι διατεθειμένος να απαντήσει, φαντάζομαι πως όχι, αλλά ίσως θα έπρεπε να του απευθύνεις το ερώτημα για τα σενάρια που λίγο πριν μας είπες. Ναι, Νίκο Χατζηνικολάου, θέλω να πω ότι από την αρχή έγινε σαφές ότι ο εκπρόσωπος τύπου δεν ήθελε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι του έθεσα, αν θέλεις, στο παρασκήνιο αυτό το ερώτημα. Μου είπε ότι εδώ οι επίσημες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές δεν γνωρίζουν τι γίνεται βράδυ στο ΝΑΤΟ. Είναι μια συμβολική απάντηση, η οποία νομίζω ότι κρύβει πάρα πολλά. Δεν γνωρίζουν τι γίνεται βράδυ στο ΝΑΤΟ. Γιώργο Κουβαρά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μετέδωσες και βεβαίως για αυτήν την σύντομη αλλά νομίζω αρκετά καθησυχαστική δήλωση του επισήμου εκπροσώπου του ΝΑΤΟ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, στη Θράκη τώρα. Ο κόσμος παρακολουθεί με ψυχραιμία τα ύποπτα σενάρια, αποφασισμένος πάντως να αντιδράσει δυναμικά εναντίον όσων επιχειρήσουν να διαταράξουν την ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων. Ο Νίκος Γεωργιάδης πήγε στην Ξάνθη και την Κομωτινή και μας έστειλε πριν από λίγο ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Οι κάτοικοι της Θράκης, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, αντιμετωπίζουν συνήθως με δυσπιστία αλλά και με ψυχραιμία τέτοιου είδους σενάρια που κατά καιρούς κυκλοφορούν για αποσταθεροποίηση της περιοχής. Απλώς διότι γνωρίζουν ότι τέτοια σενάρια εκπορεύονται από διάφορα κέντρα, συνήθως άγνωστα, πάντα σκοτεινά, που δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή, ούτε καν με το βαλκανικό χώρο. Μας ανησυχούν πάρα πολύ, όχι δεν μας ανησυχούν. Αλλά από πού προέρχονται τα πράγματα. Με ορισμένοι δεν τους συμφέρει η καλοπέραση και η ομότιμη ανάπτυξη και των δύο θρησκευμάτων. Ταραχή δεν υπάρχει κατά την ώρα. Δεν έχουμε ταραχή. Είστε ήσυχοι. Κατά την ώρα είμαστε ήσυχοι. Κατά την ώρα. Πολιτικοί κύκλοι στη Βόρειο Ελλάδα προβληματίζονται σχετικά με την επιλογή της χρονικής στιγμής, κατά την οποία αποκαλύπτεται ένα τέτοιο σενάριο που προεπιθέτει αφενός αποσταθεροποίηση της Θράκης, αλλά και αφετέρου, και αυτό είναι το χειρότερο, ακόμη και ανταλλαγή πληθυσμών. Πολιτικοί παράγοντες στη Θράκη αλλά και την Θεσσαλονίκη τονίζουν ότι ένα τέτοιο σενάριο εμφανίζεται σε μια στιγμή που εξομαλύνονται σταδιακά οι σχέσεις με τα Σκόπια και ρυθμίζονται οι διαφορές με την Αλβανία, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με άγνωστες συνέπειες η κυβερνητική κρίση στην Τουρκία. Τι είναι να γίνει μια πλειοψηφία στην Κομωτινή, η μειονότητα, είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Όμως τι είναι παράλληλα και τρομοκράτηση των λαών στην περιοχή. Ίσως όμως να μην είναι καθόλου τυχαίο ότι ένα τέτοιο σενάριο εμφανίζεται τη στιγμή που το κοσότσιγμα εκμετάλλευσης πετρελαίων της Κασπίας προκλίνει τη χάραξη του αγωγού πετρελαίου μέσω Τουρκίας, αφήνοντας απλώς ανοιχτό το ενδεχόμενο χάραξης του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, έργο που ανατρέπει τα σχέδια της Άγκυρας και κυρίως αναβαθμίζει τη στρατηγική σημασία της Θράκης στην ευρύτερη Βαλκανική. Τα μεγάλα έργα που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στη Θράκη, όπως είναι ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, όπως είναι το φυσικό αέριο, είναι παράλληλη οχύρωση της Θράκης μαζί με το στρατό που διαθέτει. Αυτά είναι που φοβίζουν αν θεληνικούς κύκλους για τη Θράκη. Από την κεντρική πλατεία της Ξάνθης, Νίκος Γεωργιάδης για το Mega Channel. Στη συνέχεια του δελτίου μας θα συνδεθούμε ζωντανά για να συζητήσουμε το μεγάλο αυτό θέμα με τον στρατηγό Ιωάννη Βεριβάκη, πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα, ώρες αγωνία. Κύριε Βεριβάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι από στιγμή σε στιγμή θα υπάρξουν κάποιες νεότερες ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Αρσένη. Εικάζω ότι θα πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για την επίσημη ανακοίνωση του ΝΑΤΟ που ακούσατε λίγο πριν να την διαβάζει ο εκπρόσωπός του σε απευθεία σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, με βάση την μακρά εμπειρία που έχετε από το πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ, αν αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν.
το να βρίσκονται δηλαδή κάποιοι αξιωματικοί του ΝΑΤΟ, οι οποίοι βράδυ, για να μεταχειριστώ και την off the record, την παρασκηνιακή δήλωση του εκπροσώπου τύπου που είπε «Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνεται βράδυ στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ», οι οποίοι βράδυ να παίζουν στα κομπιουτεράκια τους, μεταφέροντας ολόκληρες επαρχίες από τη μία χώρα στην άλλη ή δημιουργώντας καινούργιες χώρες. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και ιδιαίτερα όσοι καταγόμαστε από την Θράκη τα αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει το βράδυ στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ, να λέει ο επίσημος εκπρόσωπος. Θα μπορούσε να πεταχθεί ο ρεπόρτερ και μέχρι τη Μόνς, όπου υπάρχει και εκεί διευθυντής τύπου, να τον ρωτήσει, ώστε το σκοτεινό μέρος, το θεό μάλλον μέρος, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτών των ενεργειών, των ψυχολογικών, να του διευκρινίσει τη λεπτομέρεια την επιδιωκόμενη. Ξέρετε, εμείς αυτή τη στιγμή είμεθα οι καλύτεροι αναμεταδότες και πολλαπλασιαστές ενός τελείως, όχι τυχαίου, πάρα πολύ μελετημένου, αλλά σε πολύ κατώτατο επίπεδο και με πολύ λίγες προοπτικές γεγονότος. Δηλαδή ο σχεδιαστής, δεν ξέρω αν ήταν λοχίας ψυχολογικών επιχειρήσεων ή μεγαλύτερου βαθμού, ήλπιζε λιγότερα κέρδη από ότι εμείς τον βοηθήσαμε να αποκομίσει. Στρατηγέ, τι πρέπει να κάνουμε, να μην αντιδράσουμε σε τέτοια σενάρια? Ασφαλώς. Να μην μεγαλοποιούμε, να μην τέτοια και πάρα πολλές να φορές... Να αφήσουμε αυτά να επιχειρούν να διαβρώσουν το κλίμα ομοψυχίας, κύριε, που υπάρχει μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, κύριε, παρακολουθώντας, κύριε εμείς Νικολάου, χωρίς αντίδραση. Εγώ ποντάρω στην ψυχραιμία σας και στη σοβαρότητά σας. Είμαι απολύτως ψύχρεμος. Ξέρω το ότι... περισοβαρότητο σχόλιο θα προσποιηθώ ότι δεν το άκουσα, διότι φαντάζομαι ότι δεν έγινε για να με μειώσει. Όχι, για να σας να δώσω τη διάσταση όπως ακριβώς το είπα. Ότι ο εκνευρισμός, το νευρικό σύστημα δεν θίγει κατά κανένα τρόπο μέσα από την αγανάκτηση τη σοβαρότητα πρέπει να δείξουμε αυτή τη στιγμή. Οι προβοκάτσιες, στρατηγέ μου, μεταφέρω γίνονται... τη σοβαρότητα στον εαυτό μου. Οι προβοκάτσιες γίνονται δεκτές με αγανάκτηση, ιδίως όταν αφορούν τόσο σοβαρά θέματα όπως ένα εθνικό θέμα. Και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτή η ειρωνική δήλωση που έγινε στο παρασκήνιο στους διαδρόμους του ΝΑΤΟ από τον επίσημο εκπρόσωπό του, η δήλωση «Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνεται βράδυ στο ΝΑΤΟ», είναι προκλητική. Κοιτάξτε, μη με καθυλώστε στη λεπτομέρεια αυτή. Μου θέσατε το ερώτημα, οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ, αυτές που θα γίνουν του χρόνου, είναι γνωστές, είναι σε πολλά βιβλία, είναι παντού και προετοιμάζονται από φέτος. Υπάρχουν προγράμματα ασκήσεων πενταετίας. Επομένως, οι ασκήσεις, αν διεξήχθη άσκηση τον Ιούλιο, ήταν από πέρσι προετοιμασμένοι σε πολλά στάδια, με πολλούς χειριστές και παντού με εκπροσώπους Έλληνες αξιωματικούς. Επομένως, αποκλείω τη διεξαγωγή ασκήσεως σε οποιοδήποτε επίπεδο πλην, όπως είπατε, της προβοκάτσιας, μέσω ενδεχομένως κάποιου κομπιούτερ, στη διεξαγωγή κάποιου επεισοδίου ή ενημερώσεως ημερησίας, όπου αυτός που το διοχέτευσε επιμελώς ερεύνησε ότι δεν υπήρχε παρουσία Έλληνος αξιωματικού. Μάλιστα. Αυτά καταχωρούνται γραμματιακά. Επομένως είμαστε καταρχήν σύμφωνοι στην εκτίμηση περί προβοκάτσιας. Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας ακόμα όχι τόσο έντονος αντινατοϊκός. Θέλαμε κάπου να επανέλθουμε στην δεκαετία του 80 για το κακό ΝΑΤΟ, το οποίο λέω και εγώ ότι είναι κακό. Εν τούτης, η παρουσία μας, η ισοδύναμη και ισότιμη, αναβάλει, αναστέλει και διαφοροποιεί πολλές φορές αποφάσεις στο συγκεκριμένο θέμα για την άσκηση. Σαφώς είναι προβοκάτσια, εάν, γιατί αμφισβητώ ακόμα επίσημο τρόπο διοχετεύσεως σε μηχάνημα. Ο προβληματισμός μου, Ιούλιος διεξήχθη και περπάτησε, να το πω λίγο λαϊκά, στην Αθήνα από την περασμένη εβδομάδα για να εκραγεί, να δημοσιοποιηθεί την Κυριακή περίπου. Το ξέραμε όλοι από το Σάββατο. Το ξέραν και τα πρακτορία και
οι εκπομπές και οι ανταποκρίσεις ήταν συνεχείς. Εδώσαμε λοιπόν εμείς την πληροφορία και δουλέψαμε πολλαπλασιαστικά για να ενημερώσουμε όλους τους άλλους. Οι Τούρκοι θέλουν ένα πράγμα και όπου μπορούν το επιδιώκουν. Όταν μιλάμε για Ελλάδα, να θίγουν Θράκη, θίγουν και άλλα πράγματα και να, με μια λέξη να συμπληρώνουν, μειονότητα. Να υπενθυμίζουν μονίμως λοιπόν ότι στη Θράκη υπάρχει μια μουσουλμανική μειονότητα την οποία καταχωρούν εις το δικό τους, εν πάση περιπτώσει, πεδίο ενεργητικό. Το δεύτερο που θέλω και θέλω να με αφήσετε. Και ολοκληρώστε με αυτό, γιατί έχουμε ήδη υπερβεί τον χρόνο μας. Η Θράκη είναι γεωγραφία, έδαφος, είναι οι Θρακιώτες, ο λαός αυτός, ο οποίος έχει πολύ περισσότερη σκληρότητα από πάρα πολλά άλλα διαμερίσματα ελληνικά. Και τρίτον, οι ένοπλες δυνάμεις με τη συγκρότηση, τη σύνθεση των εξοπλισμών που έχουν. Είναι ένα άπαρτο κάστο η Θράκη. Είναι δεδομένο. Προσβάλλουν λοιπόν εκείνο που θα μπορούσαν να αντιλαμβάνονται αυτοί ως αστερές. Είναι το φρόνημα. Θα υφιστάμεθα τέτοιο πόλεμο ψυχολογικό διαρκή και συνεχή. Πρέπει να μάθουμε να αν αυτό το πράγμα από την περασμένη εβδομάδα είχε τεθεί σε ένα κάλαθο αχρήστων, σας διαβεβαιώ ότι δεν συνέβαινε απολύτως τίποτε. Ας μην πάμε γιατί έγινε και τι εξυπηρέτησε. Το μήνυμα ελήφθη, στρατηγέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αμερικανοί διπλωμάτες ελέγχουν από σήμερα στα σύνορα την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελλάδος-Σκοπίων. Εν τω μεταξύ, επιχειρηματίες πηγαίνουν-έρχονται σε Θεσσαλονίκη και Σκόπια και κλείνουν τις πρώτες δουλειές που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές. Ομάδα 5 Αμερικανών διπλωματών από το Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίς το πρωί τους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνο και Γευγελής για να εποπτεύσει την εφαρμογή της Συμφωνίας για άρση του εμπορικού αποκλεισμού κατά των Σκοπίων. Εν τω μεταξύ, αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των Σκοπιανών επιχειρηματιών, οι οποίοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βορείου Ελλάδος για να συνάψουν συμφωνίες με Έλληνες συναδέλφους τους. Όπως δήλωσαν, υπάρχει ευρύ πεδίο συναλλαγών, ειδικά στους τομείς της γουνοποίησης, των τροφίμων και της μεταφοράς καυσίμων. Τα δουλεύουμε πιο πολλά, γιατί και εμείς δουλέψαμε και πριν από αυτό, άμα πολύ δύσκολο. Νωρίς το απόγευμα, οι ελληνικές τελωνιακές αρχές έλαβαν το έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και επιτρέπεται πλέον η κίνηση φορτηγών από και προς τα Σκόπια, ενώ έχουν δοθεί οδηγίες για να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα. Εάν η άμεση συσκευασία του παρέμβατος έχει ενδείξεις Ρεπούμπλικα Μακεδόνια, με δαπάνες του εισαγωγέα θα γίνεται μια ανασκευασία. Ελπίδες ότι η συνεργασία με τα Σκόπια θα εξελιχθεί προς όφελος όλων των πλευρών, εξέφρασαν ο Υπουργός Βιομηχανίας Αναστάσιος Πεπονής και ο Έλληνας Επίτροπος Χρήστος Παπουτσής. Θα αφορά το σύνολο των τομέων της παραγωγής και οτιδήποτε έχει σχέση με την ανάπτυξη, την οικονομική και το ανέβασμα του κοινωνικού επίπεδου των λαών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί οποιασδήποτε διαδικασία προσέγγισης που οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή. Αισιόδοξος όμως εμφανίζεται και ο Υπουργός Ενέργειας των Σκοπίων. Κηδεύτηκε σήμερα από το πρώτο νεκροταφείο η πρώτη κυρία του ελληνικού τύπου Ελένη Βλάχου, πρώην ιδιοκτήτρια. Η ύπαρξη οποιοδήποτε παρόμοιου σεναρίου. Η ένταση που είχε δημιουργηθεί αρχίζει να εκτονώνεται, αλλά η Αθήνα παρόλα αυτά ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, επιμένοντας σε ορισμένα ερωτηματικά τα οποία δεν έχουν ακόμα απαντηθεί. Να συνδεθούμε όμως αμέσως τώρα με τις Βρυξέλλες. Εκεί ο Κώστας Κέκης έχει τα νεότερα. Κώστα. Πραγματικά, Γιάννα, όπως είπες, πριν από λίγα λεπτά, ο εκπρόσωπος τύπου της Ατλαντικής Συμμαχίας έβγαλε την εξής ανακοίνωση. Είναι ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί ελληνικών εφημερίδων ότι το ΝΑΤΟ εκπώνησε τον περασμένο Ιούλιο ένα ειδικό σενάριο σχετικά με τη Δυτική Θράκη. Δεν υπάρχει σχέδιο του ΝΑΤΟ τέτοιου είδους. Ούτε, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, έχει διεξαχθεί τέτοια άσκηση σε κάποιο από τα νατοϊκά στρατηγεία που να περιέχει τέτοια σενάρια. Επίσης, είναι ανυπόστατη η εκτίμηση που γίνεται στα δημοσιεύματα ότι από την πλευρά του ΝΑΤΟ τα σύνορα της περιοχής δεν είναι απαραβίαστα. Και ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ κατέληξε. Ο σεβασμός της ακεραιότητας των κρατών μελών και το απαραβίαστό τους είναι η καρδιά της ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Κώστα, αυτή ήταν η επίσημη. Ναι, Κώστα, έχω μία απορία και φαντάζομαι ότι είναι και απορία αλλωνών. Επίσημα λέει το ΝΑΤΟ ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη άσκηση τέτοια στα στρατηγεία του. Ναι, αυτό όμως δεν αποκλεί. Ούτε... Ναι, αλλά αυτό δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να έχει γίνει ανεπίσημη. Και εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχουν αξιωματικοί του ΝΑΤΟ
που θα είχαν επιτελική τη δυνατότητα να προβούν σε τέτοιες ανεπίσημες ασκήσεις επί χάρτου, χωρίς να φτάσει στο επίσημο ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Δεν αποκλείεται κάποιοι αξιωματικοί του ΝΑΤΟ, χαμηλόβαθμοι, ένας περιορισμένος αριθμός τους, σε κάποια ομάδα μελέτης να εκπώνησαν ένα τέτοιο σχέδιο. Το ΝΑΤΟ, επίσημα, σε όσες περιοχές υπάρχει κρίση, αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια υπάρχει μια γενικότερη κρίση, εκπονεί τέτοια σχέδια. Σχέδια πώς να αποφευχθεί αυτή η κρίση. Τώρα, αν κάποιοι θερμοκέφαλοι αξιωματικοί θεώρησαν ότι πρέπει να προχωρήσουν λίγο παραπάνω και να μελετήσουν ένα σχέδιο και για τη Δυτική Θράκη, αυτό τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν μπορώ να το αποκλείσω εγώ προσωπικά, αλλά ούτε όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ αποκλείεται. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα ήταν μόνο θερμοκέφαλη Κώστα ή και αν θέλεινες ή αν θέλεις αντιβαλκάνι χοντρικά να το πω. Να ρωτήσω όμως κάτι, μέσα στην απάντησή σου εμπεριέχεται κάτι το οποίο προξενεί ανησυχία, λες δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή έχει ξαναγίνει άσκηση επί χάρτου με αντικείμενο την Ελλάδα από υψηλούς, χαμηλούς, δεν ξέρω πόσο χαμηλούς, υψηλούς αξιωματικούς. Πραγματικά, πριν 10 χρόνια περίπου, στη σχολή αμήνης του ΝΑΤΟ, στην Ιταλία, είχε δοθεί για θέμα ένα ενδεχόμενο πραξικόπημα στην Ελλάδα, και τότε είχαμε ακόμα εποχή ψυχρού πολέμου, ότι θα κατέβαιναν τα τάγκ της Βουλγαρίας στην Ελλάδα. Και ότι το ΝΑΤΟ πώς θα αντιδρούσε σε μια τέτοια περίπτωση. Θυμάμαι εκείνη την περίπτωση και είχε υπάρξει έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης και το ΝΑΤΟ αναγκάστηκε τότε να ζητήσει συγγνώμη. Τώρα όμως έρχεται και λέει ότι δεν υπάρχει ούτε καν τέτοιο σενάριο. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι η ηγεσία του ΝΑΤΟ λέει ψέματα. Αλλά θα ήθελα να πω ότι. Δεν ξέρω, η ηγεσία του ΝΑΤΟ σε ένα σημαντικό. Κώστα μου, η ηγεσία του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή παραπέμπεται. Παραπέμπεται όσον αφορά άλλα σκάνδαλα του παρελθόντος. Ναι, θέλω να πω δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα και δεν έχει καμία ενδόση, παρότι ακούγεται χιουμοριστικό χιούμορ αυτό το πράγμα που λέω, παραπέμπεται. Μέχρι σε αποδείξεις του αντιθέτου βέβαια όλοι είναι αθώοι. Αλλά εδώ πέρα, ακόμα και αν πρόκειται για μια μονομερή ενέργεια, ακόμα και κατώτερων αξιωματικών που διαψεύδεται επισήμως, το ερωτηματικό μου είναι τι ανησυχίες μπορούν να δημιουργηθούν και τι προβλήματα. Ναι, αυτό προηγουμένως το επεσήμανες και εσύ, Λιάννα. Το ότι υπάρχουν ορισμένοι αξιωματικοί γενικών επιτελείων κρατών της Συμμαχίας που θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μια ευαίσθητη περιοχή και συνεχίζουν να εντάσσουν την Ελλάδα σαν μια χώρα των Βαλκανίων με προβλήματα, αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίζει και το γεγονός ότι μπορούμε να μας εντάσσουν κάποιοι κατώτεροι αξιωματικοί και μετά να βγαίνει το επίσημο ΝΑΤΟ να λέει ότι δεν έγιναν αυτά τα πράγματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε. Αλλά σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να πάρει κανένας τις ευθύνες σε περίπτωση που κάποιοι θερμοκέφαλοι ανάψουν από ένα τέτοιο ανεπίσημο ενδεχόμενο. Ήδη εδώ έχει γίνει πολιτική συζήτηση πρώτης γραμμής η υπόθεση. Η Ελλάδα σωστά αντέδρασε, διότι είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει για να αποκλείσει κάθε τέτοια περίπτωση, έστω και χαμηλόβαθμων, και να εξασφαλίσει και μια διάψευση του ΝΑΤΟ. Και ταυτόχρονα αυτή η διάψευση της ηγεσίας του ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι περνάει και σαν μήνυμα προς τους κατώτερους αξιωματικούς να μην παίζουν με προβλήματα των κρατών μελών. Αυτό είναι το ένα μέρος. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει πάλι επιμένω να μας προβληματίζει και να μας έχει σε μια εγρήγορση το γεγονός ότι κάποιοι αξιωματικοί μας θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε μια ευαίσθητη περιοχή και κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε και ένα πρόβλημα. Ναι, να ρωτήσω κάτι, Κώστα. Εσύ είσαι στις Βρυξέλλες, παρακολουθείς και τον τύπο και τα τεκτενόμενα σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μια ερώτηση. Δεν είναι και προβληματικό για ζητήματα υψής της εθνικής ασφάλειας, όπως είναι τέτοια, να γίνεται τόσο εύκολα μια συζήτηση ανοιχτή, δημοσιεύματα, εφημερίδες, όλοι θέλουν να ενημερωθούν. Δηλαδή υπό το πρίσμα της ελεύθερης πληροφόρησης δεν βρίσκω το λόγο δηλαδή γιατί να μην ξέρουμε τα πάντα. Τι συζητάνε οι διπλωμάτες, πόσους πυράβλους έχουμε σε ποια γωνία, τι στρατεύματα έχουμε, δηλαδή έχει παραγίνει το θέμα σας συζήτηση. Κοίταξε, Λιάννα, όπως ξέρεις όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί, έστω και οι αμυντικοί στρατιωτικοί οργανισμοί, κάπου είναι ένα σουρωτήρι και φεύγουν οι πληροφορίες. Αλλά το άλλο ερώτημα είναι γιατί τέτοια σενάρια, έστω και χαμηλή αξιωματική, δεν επεξεργάζονται για την περιοχή των Βάσκων, δεν επεξεργάζονται για τη Σαρδινία, για την Κορσική, που εκεί υπάρχουν επίσης προβλήματα αυτονομιστικά και έχουν αυτές οι χώρες. Και κανείς δεν θέτει τέτοιο θέμα. Γιατί πρέπει να τα φέρουν όλα προς τη δικιά μας την πλευρά. Αυτό είναι ένα ερώτημα να το αφήσουμε εκκρεμές, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Κέκη. Άλλωστε η αξία του είναι στην εκκρεμότητα η οποία προκύπτει. Πάντως τα σενάρια, πραγματικά υποθετικά κυρίες και κύριοι, δεν επηρέασαν το φρόνημα των κατοίκων της Θράκης. Ηρεμία επικρατεί στη Θράκη μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε από τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας
περισχεδίου του ΝΑΤΟ για ενδεχόμενη αυτονόμηση της περιοχής. Ωστόσο, το θέμα έχει προβληματίσει τους κατοίκους των ακριτικών αυτονομών και έχει δημιουργήσει ερωτηματικά. Χαρακτηριστικές είναι και οι σημερινές δηλώσεις κατοίκων της Ξάνθης. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Είναι δύσκολα πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν μια Βοσνία. Και τι κάνει η Ελλάδα για μας? Η υπόλοιπη Ελλάδα τι κάνει για μας? Η Αθήνα, ας πούμε. Ποια είναι τα κίνητρα, ποια είναι αυτά? Υπάρχει τίποτα? Δρόμοι δεν έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Δεν επιτρέπονται, και εμείς είμαστε οι χριστιανοί εδώ πέρα και από τη Μικρά Ασία ήρθαμε, παιδευτήκαμε και θα, τώρα οι Αμερικάνοι μας κάνουν, δηλαδή θέλουν να μας φέρουν την Τουρκία εδώ? Όχι. Εμείς με τους Οθωμανούς, εδώ δεν έχουν καμία αυτή. Εμείς ζούμε με αυτούς καλά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς με τις φιλέλληνες είμαστε πολύ αγαπημένοι. Έχουμε και καινούριο μουφτή. Αυτά είναι ορισμένοι σαν το παλιό μουφτή που θέλουν να μοιράσουν κάτι εδώ. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εγώ είμαι σε ελληνικό χωριό. Οι γείτονες μου γύρω-γύρω όλοι είναι φιλέλληνες. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν έχουμε πρόβλημα. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Έλληνες πολίτες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι συμβιώνουν αρμονικά και το μόνο τους μέλημα είναι η ανάπτυξη. Τα δημοσιεύματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η υπόθεση αυτή είναι υπόθεση δική μας των κατοίκων της περιοχής και κανένας άλλου, και ιδιαίτερα του ΝΑΤΟ. Στην Αθήνα, όπως είναι ήδη γνωστό, η κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι ερευνά ήδη την πληροφορία για το όποια και μορφή να έχει σενάριο και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανευθυνότητα. Ο Υπουργός Τύπου, Τηλέμαχος Χιτήρης, εξέφρασε τη δυσφορία του για τον όλο χειρισμό του θέματος του φερομένου νατοϊκού σεναρίου για τη Θράκη, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδη Εύερτ. Ο Υπουργός Τύπου τόνισε ότι η κυβέρνηση τήρησε το απόρριτο, όπως ζήτησε ο κ. Εύερτ, όταν ενημέρωσε τον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Αντώνη Λιβάνη, να επιταχυνθεί η διαδικασία για την συμμετοχή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε διάφορα κοινωνικά προγράμματα. Περιορισμένη ήταν και σήμερα η κίνηση στο μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων, καθώς οι Σκοπιανοί δεν γνώριζαν αν μπορούν τελικά ή όχι να περάσουν τα σύνορα με την Ελλάδα. Μικρός εξάλλου ήταν και ο αριθμός των φορτηγών αυτοκινήτων, ενώ αντίθετα από τις σιδηροδρομικές αρχές έγινε γνωστό ότι αναμένονταν 17 βαγόνια με πετρέλαιο για το δηληστήριο των Σκοπίων. Αντίθετα, μεταδόθηκε ότι το μεθοριακό πέρασμα της Νίκης από την πλευρά του μοναστηρίου εξακολουθεί να παραμένει κλειστό. Γύρω στο μεσημέρι, πάντως, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα των Σκοπίων μετέδωσαν αποσπάσματα του μνημονίου που υπογράφηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Ο ραδιοφωνικός σταθμός, μάλιστα, μετέδωσε ταυτόχρονα και ένα σχόλιο, σύμφωνα με το οποίο η κατάσταση στα σύνορα δεν αλλάζει και τόσο σε σύγκριση με εκείνη που υπήρχε πριν από την επιβολή των ελληνικών οικονομικών μέτρων. Ιδιαίτερα, το σχόλιο τονίζει ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να δίνει επιλεκτικά βίζες στους πολίτες των Σκοπίων και προβλέπει ότι θα επαναληφθούν και πάλι οι ουρές έξω από το προξενικό γραφείο όταν αυτό αρχίσει να λειτουργεί, όπως υπήρχαν και παλιά. Η απογευματινή εφημερίδα Βέτσερ εξάλλου γράφει ότι ήδη χτες σε ένα πολίτη των Σκοπίων δεν επιτράπει να περάσει τα σύνορα επειδή ο ένας από τους γονείς του ήταν γεννημένος στην Ελλάδα, και προσθέτει ότι η ελληνική πλευρά ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα για τις βίζες που θα εκδίδει. Τάκης Διαμαντής από τα Σκόπια για την ΕΤΕΝΑ. Η στρατηγική σημασία των Βαλκανίων ως ενεργειακής γέφυρας που ενώνει τη Δυτική Ευρώπη με την Ασία και τη Μεσόγειο τονίστηκε στο Διεθνές Συνέδριο της Θεσσαλονίκης, που ασχολείται με το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό. Στη... δεν νομίζω. Και εν πάση περιπτώσει έχω ειδική κορώνα. Υπεύρουσκες στις σχέσεις του Ράντβαν Κάρατζιτς και του στρατηγού Μλάντιτς. Το Σερβοβοσνιακό Κοινοβούλιο, που συνεδρίασε στην Μπάνια Λούκα, αποδέχθηκε πρόταση του κυρίου Κάρατζιτς και αποστράτευσε τον υπαρχηγό του στρατού, στρατηγό Μίλεν Κβέρο, τον αρχηγό της αντικατασκοπίας, στρατηγό Τόλιμιρ, και άλλους δύο στρατηγούς. Εξανάγκασε επίσης σε παρέτηση το Σερβοβόσνιο Πρωθυπουργό Ντούσαν Κόζετς, και οι τέσσερις στρατηγοί που αποστρατεύθηκαν κατηγορήθηκαν ότι επέδειξαν παθητικότητα στις μάχες των τελευταίων δύο μηνών. Στο κέντρο του Βελιγραδίου έγινε σήμερα η μεγαλύτερη εργατική διαδήλωση των τελευταίων ετών. 10.000 εργάτες της βιομηχανικής ζώνης Ρακόβιτσα ζήτησαν την αποπομπή τριών υπουργών, φωνάζοντας τα συνθήματα «Κλέφτες, ψεύτες, φτάνει πια με την πείνα, δεν μπορούμε άλλο και παραιτηθείτε». Οι διαδηλωτές έδειχναν τα άδεια τους πορτοφόλια και εκπρόσωπός τους τόνισε ότι είναι απλήρωτοι. Η ένταση των μαχών στη βόρειο-δυτική Βοσνία μειώνεται προοδευτικά, ενώ παντού αλλού επικρατεί σχεδόν απόλυτη ηρεμία. Ωστόσο, νέες ανησυχίες προκαλεί η απόσυρση σημαντικών κρατικών δυνάμεων από τη Βοσνία και η μετακίνησή τους στην Ανατολική Σλαβωνία. Η στρατιωτική διοίκηση των Σέρβων αυτής της περιοχής απευθύνθηκε το απόγευμα στους συμπατριώτες της, καλώντας τους να ετοιμαστούν για τη μεγάλη τελική μάχη.
Το ΝΑΤΟ βολιδοσκοπεί τα γενικά επιτελεία των κρατών μελών του για να σχηματίσει εικόνα των διαθέσεων των συμμάχων να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική δύναμη που θα σταλεί στη Βοσνία. Ο ανώτατος στρατιωτικός αρχηγός του ΝΑΤΟ πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να ζητήσει από τα γενικά επιτελεία των κρατών μελών της συμμαχίας, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό, τα σχέδια για τη Θράκη ή ότι υπάρχει νατοϊκή άσκηση επιχάρτου που αφορά τη Θράκη σε οποιοδήποτε επίπεδο του ΝΑΤΟ. Σήμερα, όμως, μερικοί επανήλθαν στο θέμα και ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαγκίνας, επιμένει ότι υπάρχει εθνικό θέμα και αναφέρθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μου με τον κύριο Εύερτ σχετικά με κατευθύνσεις που ο ίδιος ο κύριος Εύερτ μου έδωσε για την εξέταση της υπόθεσης. Πράγματι, ο κύριος Εύερτ μου τηλεφώνησε. Του ζήτησα να μου δώσει στοιχεία αν έχει. Στοιχεία δεν μου έδωσε. Μου κατονόμασε όμως την πηγή της πληροφόρησης του και βάσει της πληροφόρησης αυτής είχα υποχρέωση και κάλεσα τον αξιωματικό, πρόκειται περί αξιωματικού που υπηρετεί στην Νεάπολη στο ΝΑΤΟ, τον εξέτασα παρουσία ανωτάτων αξιωματικών των δύο χωρών και ο αξιωματικός αυτός μου είπε ότι πράγματι έχει συχνά επισκεφτεί τον κύριο Εύερτ, διότι έχουν μια φιλική σχέση μαζί του. Μου είπε όμως ότι δεν έχει κανένα στοιχείο όσον αφορά νατοϊκά σχέδια ή σενάρια που αφορούν τη Θράκη, ότι δεν συζήτησε τέτοιο θέμα με τον κύριο Εύερτ και δεν έχει υπόψη του συζητήσεις ή ιδέες περί αυτού του θέματος εις την Νεάπολη. Κατόπιν αυτού, πιστεύω ότι το θέμα στερείται σοβαρότητας και έχει κλειστεί. Δημοκρατίας για τα νατοϊκά σενάρια αναταραχής στη Θράκη. Αργά απόψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι ο Μιλτιάδης Εύερτ του αποκάλυψε τηλεφωνικώς το όνομα του Έλληνα αξιωματικού, ο οποίος του έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Ο εν λόγω αξιωματικός πάντως διαψεύδει ότι αυτός ήταν η πηγή του κυρίου Εύερτ ενώ στις Βρυξέλλες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα ενημερώσει αύριο τους μονίμους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Συμμαχίας για το θέμα που δημιουργήθηκε και που έχει ήδη διαψεύσει επισήμως στο ΝΑΤΟ. Το μυστήριο που κάλυπτε εδώ και μία εβδομάδα τις πληροφορίες του Μιλτιάδη Εύερτ για δίθεν νατοϊκό σχέδιο που προέβλεπε τη μερική αυτονόμηση της Θράκης διαλύθηκε πριν δύο ώρες από το Γεράσιμο Αρσένη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και του αποκάλυψε το όνομα του αξιωματικού που τον πληροφόρησε για τα δίθεν νατοϊκά σενάρια τα οποία έχει διαψεύσει από χθες η Συμμαχία. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαγκίνας, επιμένει ότι υπάρχει εθνικό θέμα και αναφέρθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μου με τον κύριο Εύερτ σχετικά με κατευθύνσεις που ο ίδιος ο κύριος Εύερτ μου έδωσε για την εξέταση της υπόθεσης. Πράγματι, ο κύριος Εύερτ μου τηλεφώνησε. Του ζήτησα να μου δώσει στοιχεία αν έχει. Στοιχεία δεν μου έδωσε. Μου κατονόμασε όμως την πηγή της πληροφόρησης του και βάσει της πληροφόρησης αυτής είχα υποχρέωση και κάλεσα τον αξιωματικό, πρόκειται περί αξιωματικού που υπηρετεί στην Νεάπολη στο ΝΑΤΟ, τον εξέτασα παρουσία ανωτάτων αξιωματικών προ δύο χωρών και ο αξιωματικός αυτός μου είπε ότι πράγματι έχει συχνά επισκεφτεί τον κύριο Εύερτ, διότι έχουν μια φιλική σχέση μαζί του. Μου είπε όμως ότι δεν έχει κανένα στοιχείο όσον αφορά νατοϊκά σχέδια ή σενάρια που αφορούν τη Θράκη, ότι δεν συζήτησε τέτοιο θέμα με τον κύριο Εύερτ και δεν έχει υπόψη του συζητήσεις ή ιδέες περί αυτού του θέματος εις την Νεάπολη. Ο αξιωματικός που ο Μιλτιάδης Εύερτ κατονόμασε στο Γεράσιμο Αρσένη είναι ο ταγματάρχης Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ στο στρατηγείο της Νάπολης. Αυτό υπάρχει άλλο θέμα υπηρεσιακό το οποίο θα κοιτάξουμε άλλη φορά. Γιατί και οι αξιωματικοί πρέπει να μάθουν
ότι η αναφορά θεμάτων είναι το Υπουργείο εδώ και όχι η Ριγίλης. Στις Βρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Βίλι Κλάις, θα ενημερώσει αύριο και επισήμως τους μονίμους αντιπροσώπους των χωρών μελών της Συμμαχίας για το θέμα που δημιουργήθηκε. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού, Νίκος Κωνσταντόπουλος, δήλωσε ότι το όλο θέμα και ο τρόπος που παρουσιάστηκε αποτελεί χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος. Σε σχέση τέλος με τις αιχμές της αντιπολίτευσης για εγκατάλειψη της Θράκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε. Σας αναφέρω λοιπόν ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1995 ανέρχονται σε 185 σχέδια, επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 149 δισεκατομμυρίων δραχμών. Στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων του 1995 είναι ενταγμένα 160 δημόσια έργα. Αυτά είναι χωρίς τα νομαρχιακά. Θεωρεί επιπόλαιο και απρεπή τον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση το θέμα της Θράκης. Ο κύριος Εύερτ προσθέτει ότι δεν θα αναφερθεί σε λεπτομέρειες, ενώ σε σχέση με την συνάντηση με τον Έλληνα αξιωματικό που αποκάλυψε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, επιμένει ότι δεν της Αλγερίας. Αποτέλεσμα, 28 δραυματίες. Οι δράστες επέστρεψαν ανενόχλητοι στον τόπο του εγκλήματος, έχουν να πούν οι εμπειρογνώμονες της αστυνομίας. Οι Αλγερινοί εξτρεμιστές χτύπησαν πάλι το Παρισινό μετρό, ακολουθώντας κατά γράμμα το δολοφονικό σχέδιο της 25ης Ιουλίου, της ημέρας που χάθηκαν 7 ανθρώπινες ζωές από την πρώτη και πλέον αιματηρή επίθεσή τους. Το πρωί ο σταθμός του Σαν Μισέλ έμοιαζε να αιμορραγεί, καθώς οι 29 τραυματίες ανασύρονταν από το κατεστραμμένο τρένο και το υπαίθριο νοσοκομείο που στήθηκε στην πλατφόρμα του μετρό γέμιζε από κραυγές οδύνης και θρήνου. Ρογμές στο δίκτυο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, χωρίς θωράκιση, η δημόσια ασφάλεια εκτίθεται στην τυφλή βία. Διαπίστωση που άκουσαν απόψε από τον δήμαρχο τους οι κάτοικοι του Παρισιού. Νίκη τα χείρας του και το Συνδικάτο των Γάλλων Αστυνομικών και καλεί τον πρόεδρο Σιράκ να αναλάβει τις ευθύνες του. Ευθύνες που αποποιείται όμως η Γαλλική Προεδρία, διαμηνύοντας ότι η πολιτική ανάμειξη στην Αλγερία δεν θα αλλάξει. Εν μέσω της προεκλογικής περίοδου που διανύει η Αλγερία, ο Ζακ Σιράκ σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας, έστω και αν αυτό θα εξοργήσει ακόμα περισσότερο, όχι μόνο τους αντικαθεστωτικούς μουσουλμάνους της Αλγερίας, αλλά και την γαλλική κοινή γνώμη. Ήταν Σου Τσιλέρ, πήρε και πάλι την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αλλά με μοναδικό προορισμό τη διενέργεια προώρων εκλογών. Στα χέρια της Τανσού Τσιλέρ βρίσκεται και πάλι εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς παρά τους ενδιασμούς του, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ αποφάσισε να την εμπιστευτεί για άλλη μια φορά. Στόχος της κυβέρνησης αυτής είναι να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Ήδη η Τσιλέρ ζήτησε σήμερα από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει την προκήρυξη πρώων γενικών εκλογών για τις 24 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, ο πρόεδρος Ντεμιρέλ δίστασε να επεκτείνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στην Τανσού Τσιλέρ μετά την αποτυχία της να παρουσιάσει βιώσιμη κυβέρνηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Η ίδια πάντως από χθες είχε συμφωνήσει με τον πρώην εταίρο της στην προηγούμενη κυβέρνηση, Ντενίς Μπαϊκάλ, κάνοντας σημαντικές υποχωρήσεις. Το πρωί, σε μια ακόμα κίνηση εντυπωσιασμού, έδωσε εντολή σε 80.000 εργαζόμενους στα κρατικά εργοστάσια Ζαχάρεως, στα λιμάνια και στους σιδηροδρόμους να αναστείλουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις για 60 ημέρες και να επιστρέψουν στην εργασία τους. Η αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα της κυβέρνησης στην Τουρκία και διατάχθηκε με το επιχείρημα ότι διαταράσσουν την εθνική ασφάλεια και τη γενική υγεία. Εν τω μεταξύ, οι Times της Νέας Υόρκης η εκεχηρία και θα ευοδοθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, εξέφρασαν σήμερα οι εκπρόσωποι των χωρών της ομάδας επαφής μετά τη συνάντησή τους στη Μόσχα. Η αναζήτηση μιας αποδεκτής φόρμουλας για τη συμμετοχή των ρωσικών στρατευμάτων στην επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης στη Βοσνία κυριάρχησε και στη σημερινή συνεδρίαση των εκπροσώπων της πεντέθνους ομάδας επαφής στη Μόσχα. Το πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία αρνείται να συμμετάσχει στην επιχείρηση εφόσον αυτή τελεί υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ. Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές, ωστόσο, λίγο πριν αναχωρήσουν για το Βελιγράδι και το Σεράγεβο, εξέφρασαν αισιοδοξία για το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας. Στην Πανιαλούκα εντείνεται όμως η κρίση στους κόλπους της σερβοβοσνιακής ηγεσίας. Το Κοινοβούλιο της Σερβικής Δημοκρατίας ζήτησε την παρέτηση 4 στρατηγών από το στενό περιβάλλον του Ράτκο Μλάντιτς. Στα μέτωπα της βορειοδυτικής Βοσνίας, οι συγκρούσεις τείνουν να κοπάσουν και όπως αναφέρουν πηγές των Ηνωμένων Εθνών, η εκεχηρία τηρείται στο 80% των εδαφών της χώρας. Στο Σεράγεβο, Βόσνοι και Σέρβοι αξιωματούχοι διαπραγματεύτηκαν την ανταλλαγή αιχμαλώτων, ενώ οι Σερβοβόσνοι επέτρεψαν τη διέλευση φάλαγγας του ΟΗΕ με ανθρωπιστική βοήθεια στο θύλακο του Γκόραζντε. Σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας-Κίνας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο έγινε μετά τις επαφές που είχε στο Πεκίνο το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών που επισκέπτεται την Κίνα.
Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας, οικονομικές και πολιτικές, παίρνουν νέα όθηση μετά τις επαφές στο Πεκίνο του Υπουργού Εξωτερικών και του κυβερνητικού κλιμακίου που επισκέπτονται την Κίνα. Των επιχειρήσεων στις ακτές της Μεσογείου. Μείωση ελληνικών και τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Θράκη, εφόσον αποκατασταθεί η σταθερότητα στα Βαλκάνια. Στο έγγραφο καταγράφεται με λεπτομέρειες ο τρόπος αντίδρασης των Αμερικανικών δυνάμεων, οι οποίες πάντα σύμφωνα με το υποτιθέμενο σενάριο θα κληθούν για να επιβάλλουν την τάξη. Ανάλογο εξάλλου σενάριο διατύπωσε χθες στην Επιτροπή του Κογκρέσου και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας William Perry. Danger of this war in Bosnia spreading to a wider Balkan war. That is the issue which affects vital national interests of the United States. That could even involve a war involving NATO allies as it spreads outside of the Balkans. So this could threaten the security and stability of all of Europe in very fundamental ways. Αμερικανοί αξιωματούχοι στη CIA, το Πεντάγωνο έως και το Λευκό Οίκο διαβεβαιώνουν πάντως το Μέγκα ότι η αυτονόμηση της Δυτικής Θράκης δεν αποτελεί ούτε πρόβλεψη, ούτε όμως και επιδίωξη της αμερικανικής κυβέρνησης. Και εκφράζουν την έκπληξή τους γιατί ένα ακαδημαϊκό σενάριο από τα χιλιάδες τα οποία κάθε μέρα παίζονται στους αμερικανικούς ή νατοϊκούς computers απροκάλεσε τόσο σάλος στην Ελλάδα. Από την Ουάστον για το Mega Channel, Αλέξο Βαχελάς. Στην Αθήνα τώρα η εμπλοκή του ταγματάρχη που φέρεται ως πληροφοριοδότης του Μιλτιάδη Εύερτ πυροδότησε σήμερα νέες εντάσεις. Ο ταγματάρχης Τάκης Θεοδωρακίδης, η εμπλοκή του ονόματος του οποίου έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση των σεναρίων αυτονόμησης της Θράκης, επιμένει, σύμφωνα με τον Γεράσιμο Αρσένη, ότι ουδέποτε ενημέρωσε τον Μιλτιάδη Εύερτ για το θέμα αυτό. Όμως ο κύριος Εύερτ, μιλώντας σε συνεργάτες του, είπε ότι είχε δύο συναντήσεις με τον αξιωματικό του ΝΑΤΟ που υπηρετεί στην Νάπολη, μία στο γραφείο και μία στο σπίτι του, κατά τις οποίες ο ταγματάρχης όχι μόνο εξέφρασε την ανησυχία του για τα νατοϊκά σχέδια, αλλά πρόσθεσε ότι έχει ενημερώσει τον Υφυπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Κουρί, χωρίς όμως ανταπόκριση. Όμως ο κύριος Κουρίς, όταν ρωτήθηκε από τον Τίτο Κοντόπουλο, είπε ότι τέτοιες αναφορές δεν υπάρχουν. Το διαψεύδω κατηγορηματικό. Δεν μου έδωσε καμία τέτοια πληροφορία που αφορά τη Θράκη, που αφορούσε τη Θράκη, ούτε προφορικά, ούτε γραπτά. Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, μετά τη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του κυρίου Εύερτ. Όταν στηρίζεται. Έχουν στα εκτεταμένη έκταση γυμνάσια που πραγματοποιεί αυτές τις μέρες ο Ιουγκοσλαβικός στρατός. Το θέμα της Ανατολικής Λαβωνίας παραμένει πάντα ανοιχτό. Και όσο αυτό συμβαίνει, ο ίδιος ο Χόλμπρουκ είπε πριν από λίγες μέρες ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί με τίποτε για τη συνολική διευθέτηση του Ιουγκοσλαβικού. Φαίνεται πως αυτό το γνωρίζουν και οι εγκέφαλοι στο Βελιγράδι και έτσι τα στρατιωτικά γυμνάσια στην περιοχή του Σρέμ και της Μπάκα κοντά στα σύνορα της Κροατίας στη Βόρεια Ιουγκοσλαβία διεξάγονται τις μέρες αυτές με στόχο να δοκιμαστεί η ετοιμότητα των στρατευμάτων στο Νόβι Σαντ. Τα εθνικά θέματα προωθεί με επαφές και ομιλίες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη σε εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ελληνική σκοπιά επί των ελληνοτουρκικών διαφορών θα προωθήσει στις επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, ως βασική του προτεραιότητα. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι οι μεγάλες δυσκολίες της Ελλάδος ευρίσκονται προς ανατολάς της χώρας μας. Οι σχέσεις με την Τουρκία κατά περιόδους περνούν σε ένταση και αυτό είναι που δημιουργεί τα προβλήματα της Ελλάδος. Ο κύριος Στεφανόπουλος επεσήμανε εξάλλου ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στις ελληνοτουρκικές διαφορές είναι και μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Δεν λησμονώ και τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου Κλίντον και άλλων παραγόντων της αμερικανικής ζωής, πολιτικής ζωής, ότι θα επιχειρήσουν ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο για την εξομάλυνση αυτών των διαφορών. Άρα η Αμερική ασφαλώς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επεμβάσεις της είναι δυνατόν να φτάσουν μέχρι πιέσεις σε βάρος της Ελλάδος, η οποία Ελλάς μπορεί να δέχεται συζητήσεις και συμβουλές, δεν δέχεται πιέσεις. Παραλίγο τραγωδία στο Νότιο Βέλγιο, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από τα θεμέλια του ιστορικού κάστρου Ντινάν και καταπιέστηκε. Στη δημιουργία επεισοδίων που μας απομακρύνουν από τις προοπτικές της ειρήνης. Ο κύριος Παυλόφ είπε ακόμη πως η Βουλγαρία προσβλέπει στη βοήθεια της Ελλάδας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η χώρα του να έρθει πιο κοντά σε αυτούς τους οργανισμούς. Νέο γύρο επαφών άρχισαν οι διεθνείς μεσολαβητές στη Βοσνία και τη Ιουγκοσλαβία εν ώψη της ειρηνευτικής διάσκεψης κορυφής των αντιπάλων πλευρών στις 31 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ. Η πλέον σημαντική εξέλιξη όμως είναι η κλιμακούμενη αντιπαράθεση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Σερβοβοσνίων. Δυσίωνη για το Ράντοβαν Κάρατζιτς είναι η εξέλιξη της αντιπαράθεσης στους κόλπους των Σερβοβόσνιων. Μετά την άρνηση του Σερβοβοσνιακού στρατού να συμμορφωθεί με την απόφασή του για την καθαίρεση τεσσάρων στρατηγών, ήρθε και η άρνηση του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς να τον συναντήσει, όπως ο Κάρατζιτς είχε βιαστεί να προαναγγείλει.
Σε ανακοίνωσή του, ο Σερβοβοσνιακός στρατός κατηγορεί τον Κάρατζιτς ότι προσπαθεί να μεταθέσει την ευθύνη των λαθών του, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί η σύμπραξη της αντιπολίτευσης στο Πάλε με τον στρατιωτικό ηγέτη Ράτκο Μλάντιτς. Δυσάρεστη για τον Κάρατζιτς θα πρέπει να ήταν και η αναγγελία του πρώτου βήματος για την αμοιβαία αναγνώριση Βελιγραδίου και Σαράγεβο. Μετά τη συνάντησή του με τον Βόσνιο πρόεδρο Ιζετμπέκοβιτς, ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ ανακοίνωσε ότι η Βοσνία και η Ιουγκοσλαβία συμφώνησαν να ανοίξουν γραφεία συνδέσμων στις πρωτεύουσές τους. Ο νέος γύρος επαφών του Αμερικανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών και των ομολόγων του από τις άλλες χώρες της ομάδας επαφής άρχισε ελπιδοφόρα. Όμως υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα προς επίλυση πριν από την ειρηνευτική διάσκεψη των προέδρων της Βοσνίας, της Κροατίας και της Σερβίας που θα αρχίσει στις 31 Οκτωβρίου στην αεροπορική βάση Wright Peterson στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περισσότερες ανησυχίες πηγάζουν από την κατάσταση στην Ανατολική Σλαβωνία, όπου συγκεντρώνονται οι πιο ετοιμοπόλεμες δυνάμεις του Κροατικού και του Ιουγκοσλαβικού στρατού. Ενδεικτική είναι άλλωστε η αυστηρή προειδοποίηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Warren Christopher προς τον Κροάτι πρόεδρο Φράνιο Τούτζμαν να μην τολμήσει να λύσει το πρόβλημα της Ανατολικής Σλαβωνίας στις 31 Οκτωβρίου, αλλά και το μέλλον της Ανατολικής Σλαβωνίας, του μόνου τμήματος της Κροατίας που παραμένει υπό σερβικό έλεγχο. Στο μεταξύ βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας των Σερβοβόσνιων, καθώς σήμερα το Γενικό Επιτελείο απέρριψε το αίτημα που διατύπωσε μέσω ορισμένων βουλευτών του ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Ράντοβαν Κάρατζιτς να απομακρυνθούν 4 στρατηγοί θεωρούμενοι υπεύθυνοι για τις αλλεπάλληλες ήττες από τους Κροάτο-Μουσουλμάνους. Η στρατιωτική ηγεσία αποδίδει ευθέως την απόφαση αυτή στην άγρια πάλη για την εξουσία ορισμένων κύκλων του κυβερνώντος κόμματος με παράλληλα σχεδιασμένη μεταβίβαση της ευθύνης των αποτυχιών στο στρατό λόγω της αδυναμίας των πολιτικών να διεκδικήσουν σε διεθνές επίπεδο τα επιτεύγματα των αγώνων που έδωσε ο στρατός. Η κίνηση αυτή των στρατηγών, οι οποίοι τον περασμένο Αύγουστο είχαν ματαιώσει η προσπάθεια του Ράντοβαν Κάρατζιτς να απομακρύνει τον διοικητή του στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς, αναμένεται να κλιμακώσει την ένταση που από τότε υποβόσκει μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ κάλεσε σήμερα όλους τους υπηκόους της Γαλλίας που βρίσκονται στην Αλγερία να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα. Στο μεταξύ σήμερα, η εξτρεμιστική Αλγερινή οργάνωση Ένοπλη Ισλαμική Ομάδα, που έχει αναλάβει την ευθύνη για τις βομβιστικές επιθέσεις στο Παρίσι, απέστειλε σήμερα τελεσίγραφο 4 σημείων προς την κυβέρνηση της Γαλλίας. Η οργάνωση καλεί τον πρόεδρο Σιράκ να διακόψει κάθε βοήθεια προς την υποστηριζόμενη από το στρατό Αλγερινή κυβέρνηση, να διακόψει οποιαδήποτε διπλωματική σχέση μαζί της, να αναβάλει την προγραμματισμένη για την ερχόμενη εβδομάδα συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αλγερίας Λιαμίν Ζερουάλ και να καταγγείλει από τώρα τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην Αλγερία τον Νοέμβριο. Με 4 ουσιαστικές παραχωρήσεις θα αρχίσουν στο τέλος του μήνα στη Νέα Υόρκη για το όνομα του γειτονικού κράτους. Στην επόμενη αυτή φάση ανεφέρθη σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος που βρίσκεται ήδη στην Αμερικανική Μεγαλούπολη και θα ομιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα ξεκινάει με τις θέσεις τις οποίες όλοι γνωρίζετε. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο ότι αυτή η ενδιάμεση συμφωνία προβλέπει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για το όνομα. Αυτό προϋποθέτει υποχωρήσεις εκ μέρους της λεγόμενης Μακεδονίας, διότι αν δεν κάνει υποχωρήσεις δεν θα υπήρχε περιθώριο αυτών των συζητήσεων. Στις 2 ακριβώς άρχισε στο Υπουργείο Εξωτερικών η νέα συνάντηση των αντιπροσωπείων Ελλάδος και Σκοπίων. Το θέμα του ανοίγματος διπλωματικών γραφείων συνδέσμου ανάμεσα στις δύο χώρες είναι το κύριο θέμα του νέου κύκλου των διαπραγματεύσεων. Η Σκοπιανή αντιπροσωπεία που έφτασε το πρωί θα μείνει στην Ελλάδα μέχρι την Παρασκευή και θα συζητήσει επίσης και κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή του μνημονίου που υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα στα Σκόπια. Η Σκοπιανή πλευρά, πρέπει να επισημάνουμε, ήλθε στην Αθήνα με μια εξαιρετικά πολυάριθμη εκπροσώπηση. 30 μελής αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων σε θέματα μεταφορών, εμπορίου και οικονομικών είχε αντίστοιχες επαφές με την ελληνική κυβέρνηση. Στη δε ατζέντα των συνομιλιών αυτών η ομαλοποίηση της διακίνησης προσώπων και αγαθών ανάμεσα στις δύο χώρες και βέβαια η αξιοποίηση της δυνατότητας για εμπορικές συναλλαγές που περιμένει καιρό τώρα ο επιχειρηματικός κόσμος στα δύο κράτη. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Ισαγγελέας. Και με πάρα πολύ αγάπη, διότι ενσαρκώνεται το κάλος του απλού και συνετού ανθρώπου, όπως πρέπει να είναι ο ανώτατος άρχον. Η πατρίδα δεν λησμονεί τους ομογενείς και μάλιστα τους ομογενείς των Ηνωμένων Πολιτειών, απέναντι των οποίων πρέπει να εκφράσω την ευγνωμοσύνη του έθνους, διότι όσα επιτελούν
εις το περιθώριο των δυνατοτήτων των υπερ των εθνικών συμφερόντων και υποθέσεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι στο παρελθόν, ικανή πλέον να ξεπερνά με σχετική ευκολία τα εσωτερικά της προβλήματα. Αντιθέτως, εκτιμά ότι τα εξωτερικά προβλήματα παραμένουν δυσεπίλυτα, στην αντιμετώπιση των οποίων ο ρόλος του αποδήμου ελληνισμού, όπως είπε, είναι καταλυτικός. Τα προβλήματα πάντοτε υπάρχουν, αλλά πάντοτε υπάρχει μια πρόοδος εντυπωσιακή και πιστεύω ότι η Ελλάδα κατέχει μια θέση θαυμάσια αναλόγως των ετών του ελευθέρου βίου της μέσα στον κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια σύντομη συνέντευξή του εξήρε το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στη διευθέτηση κρίσεων και υφισταμένων μεταξύ κρατών διαφορών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποδέχεται μεσολαβητικές διευκολύνσεις, όχι όμως και επεμβάσεις που θα έφταναν στα όρια άσκησης πιέσεων. Δεν λησμονώ και τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου Κλίντον και άλλων παραγόντων της αμερικανικής ζωής, πολιτικής ζωής, ότι θα επιχειρήσουν ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο για την εξομάλυνση αυτών των διαφορών. Άρα η Αμερική ασφαλώς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επεμβάσεις της είναι δυνατόν να φτάσουν μέχρι πιέσεω σε βάρος της Ελλάδος, η οποία Ελλάς μπορεί να δέχεται συζητήσεις και συμβουλές, δεν δέχεται πιέσεις. Αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος θα πάει στη Βοστόνη και θα μιλήσει στο ιστορικό πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, από το οποίο έχουν αποφοιτήσει 7 πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Έλληνας πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και 30 νομπελίστες. Θέμα της ομιλίας του, θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αγγελική Αγγελοπούλου από τη Νέα Υόρκη για την ΕΡΤ. Να μεταφερθούμε στον διεθνή χώρο. Στη Βοσνία περισφύγεται ο κλοιός Κροατών και Μουσουλμάνων γύρω από τη σερβοκρατούμενη Μπάνια Λούκα. Στο δύσβατο δρόμο των διαπραγματεύσεων έγινε σήμερα με τη Συμφωνία Βοσνίας-Ιουγκοσλαβίας να ανοίξουν γραφεία συνδέσμου στις πρωτεύουσες των δύο χωρών. Η πλήρης διπλωματική αναγνώριση της Βοσνίας από τη Ιουγκοσλαβία ίσως δεν βρίσκεται μακριά, εκτιμούν οι περισσότεροι παρατηρητές, μετά την ανακοίνωση Χόλμπρουκ ότι οι δύο χώρες αποφάσισαν να ανοίξουν γραφεία συνδέσμου σε Σεράγεβο και Βελιγράδι. Η ανακοίνωση έγινε από τον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών στη Βοσνιακή Πρωτεύουσα, ύστερα από πολύωρη συνάντηση με τον πρόεδρο Ιζετμπέκοβιτς. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Ρίτσαρτ Χόλμπρουκ και των μεσολαβητών Ευρώπης και Ρωσίας με τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς στο Βελιγράδι σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι ειρηνευτικές διαδικασίες, ώστε όλα να είναι έτοιμα ως το τέλος του μήνα. Κροάτες, Σέρβοι και Μουσουλμάνοι θα συναντηθούν στις 31 Οκτωβρίου σε στρατιωτική βάση στο Ντέιτον του Οχάιο. Παρά το γεγονός ότι η εκεχηρία των 60 ημερών παραβιάζεται συνεχώς, οι διεθνείς μεσολαβητές αισιοδοξούν ότι η οριστική ανακοχή δεν είναι πολύ μακριά. Τα νέα, ωστόσο, από τα μέτωπα του πολέμου παραμένουν δυσάρεστα. Οι Μουσουλμάνοι, βοηθούμενοι και από τον τακτικό στρατό της Κροατίας, εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις εναντίον των Σέρβων στις πόλεις γύρω από την Μπάνια Λούκα. Ο ΙΕ αναφέρει ότι οι Σερβοβόσνοι κατέχουν αυτή τη στιγμή το 48,5% του βοσνιακού εδάφους, κάτι λιγότερο δηλαδή από το 49% που προβλέπει το σχέδιο της ομάδας επαφών. Η διαμάχη πολιτικών και στρατιωτικών στη σερβοβοσνιακή παράταξη κορυφώνεται και πάλι, μετά την άρνηση των στρατηγών που καθερέθηκαν να υπακούσουν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Ίσως επίσης να μην είναι τυχαία την παρούσα στιγμή και η διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων από το Ιουγκοσλαβικό στρατό, την ώρα που εντείνονται οι πληροφορίες ότι η Κροατία ετοιμάζει μεγάλη επίθεση για την κατάληψη της Ανατολικής Σλαβωνίας. Και να πάμε στη Γαλλία, όπου νέο απειλητικό τελεσίγραφο στην κυβέρνηση Σιράκ απίφθηναν σήμερα οι μουσουλμάνοι εξτρεμιστές της Αλγερίας. Ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γεράσιμος Αρσένης. Οι κύριοι Αρσένης και Παυλόφ συζήτησαν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, τη βοσνιακή κρίση, τη συνεργασία των δύο χωρών στο στρατιωτικό τομέα και τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι ενημέρωσε τον Βούλγαρο συνάδελφό του για το θέμα των ανύπαρκτων ατοικών σεναρίων για τη Θράκη και ο κύριος Παυλόφ συμφωνεί, όπως είπε, με την ερμηνεία της κυβέρνησης για το θέμα. Και ο πρόεδρος των Σκοπίων εξήλθε του νοσοκομείου. Δεύτερη μέρα των συνομιλιών Ελλάδος-Σκοπίων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το αμοιβαίο άνοιγμα γραφείων διπλωματικών συνδέσμων στις δύο χώρες και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που έμειναν εκκρεμείς μετά και την υπογραφή του μνημονίου που προσαρτήθηκε στην ενδιάμεση συμφωνία της Νέας Υόρκης, στην ατζέντα των αντιπροσωπιών Ελλάδος και Σκοπίων, που με επικεφαλής τους κυρίους Κυπρέο και Αρσόφσκι συναντώνται για τρίτη φορά. Αυτή τη φορά όμως στην Αθήνα, η εκπροσώπηση των Σκοπίων είναι όντως μεγάλη. Παράλληλα με τις συνομιλίες του Υπουργείου Εξωτερικών, 30 μελής αντιπροσωπεία Σκοπιανών αξιωματούχων από το χώρο των μεταφορών, του εμπορίου και της οικονομίας συναντώνται με τους Έλληνες αρμοδίους επί των θεμάτων αυτών. Ο κύκλος των συνομιλιών των δύο χωρών ολοκληρώνεται αύριο.
Το επόμενο ραντεβού Ελλάδος-Σκοπίων θα είναι εκτός απροόπτου στο τέλος του μήνα στη Νέα Υόρκη, με θέμα αυτή τη φορά την ονομασία των Σκοπίων. Διαπραγματεύσεις, στη διάρκεια των οποίων τα Σκόπια θα πρέπει να πιστούν ότι για να υπάρξει συμφωνία θα χρειαστεί να κάνουν υποχωρήσεις, όπως επεσήμανε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που βρίσκεται στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα ξεκινάει με τις θέσεις τις οποίες όλοι γνωρίζετε. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο, ότι αυτή η ενδιάμεση συμφωνία προβλέπει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για το όνομα. Αυτό προϋποθέτει υποχωρήσεις εκ μέρους της λεγόμενης Μακεδονίας, γιατί αν δεν κάνει υποχωρήσεις δεν θα υπήρχε περιθώριο αυτών των συζητήσεων. Στην Αθήνα, ο υφυπουργός τύπου, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, επανέλαβε ότι οι θέσεις της Ελλάδας στο θέμα των Σκοπίων είναι γνωστές και δεν είναι μόνο θέσεις της κυβέρνησης αλλά και της χώρας, και ότι πρόκειται για ερμηνεία των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας ως συμβιβασμό στην ονομασία. Το περίφημο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στη Νέα Υόρκη, από το οποίο αποφύτησαν 6 πρόεδροι των ΗΠΑ και δεκάδες άλλοι πολιτικοί, μεταξύ τους και ο Ανδρέας Παπανδρέου, επισκέφτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, ο οποίος έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη από τις ομογενειακές οργανώσεις. Ο κύριος Στεφανόπουλος θα μιλήσει αργά απόψε το βράδυ στο Χάρβαρντ, όπου φέτος φοιτούν 60 Έλληνες, και η ομιλία του θα επικεντρωθεί στην κατάσταση στα Βαλκάνια. Αρχηγική εμφάνιση του Στέφανου Μάνου ενώπιον εφοπλιστών και επιχειρηματιών. Ο πρώην υπουργός σε ομιλία του στην αυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς παρουσίασε τις θέσεις του για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση. Ο κροατικός στρατός όμως συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον των Σερβοβόσνιων στα περίχωρα της Μπάνια Λούκα. Οι σερβικές δυνάμεις πέρασαν στην αντεπίθεση. Τα σύννεφα της αβεβαιότητας για την επιτυχία της Αμερικανικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας στη Βοσνία δεν λένε να διαλυθούν. Η ένταση των συγκρούσεων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας βρίσκεται στον αντίποδα της διπλωματικής επιμονής του Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Έτσι, ενώ ο τακτικός κροατικός στρατός συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον σερβικών στόχων γύρω από την Μπάνια Λούκα, ο πρόεδρος της Κροατίας δεσμεύεται επίσημα, ύστερα από προειδοποίηση των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ότι δεν θα εξαπολύσει επίθεση για ανακάλυψη της Ανατολικής Σλαβωνίας. Τουλάχιστον όχι όσο η ειρηνευτική διαδικασία βρίσκεται σε θετικό δρόμο. Η ανακοίνωση του Προέδρου Γέλτσιν ότι θα απομακρύνει τον Υπουργό Εξωτερικών Ανδρέη Κόζιρεφ από το αξίωμά του και η στεναρή αντίδραση του Κογκρέσου στον Πρόεδρο Κλίντον για αποστολή 20.000 ανδρών στη Βοσνία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μπορεί να φέρουν ισογυρίσματα στα μικρά θετικά βήματα για παγίωση της ειρήνης. Η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά μέχρι στιγμής να θέσει το στρατό της υπό νατοϊκή διοίκηση και όλοι σχολιάζουν ότι αν δεν αναπτυχθούν νατοϊκά στρατεύματα στη Βοσνία, μια ακόμη ειρηνευτική πρωτοβουλία θα την αχθεί στον αέρα. Παράδοξο πολιτικό φαινόμενο στην Ιταλία. Πρόταση μομφής κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Φίλιππο Μανκούζο ψήφισαν τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Ο Υπουργός όμως υποστηρίζεται τώρα από την αντιπολίτευση και αρνείται να παραιτηθεί. Υπάρχει μόνο ένα προηγούμενο, το 1890, με τον τότε Υπουργό Οικονομικών. Στην Ιταλική Αβασίλευτη Δημοκρατία από το 1945. Διότι μόλις χθες μάθαμε ότι ο πρόεδρος Γέλτσιν αποφάσισε να απομακρύνει από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας τον κύριο Κοζίρεφ. Έτσι χρειάζεται το πρόσωπο το κατάλληλο, το οποίο θα διατηρήσει τη γέφυρα των συνομιλιών με τη Μόσχα. Μάλιστα, όλα αυτά είναι κατανοητά, αλλά να ρωτήσω τώρα κάτι. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Και βέβαια δεν φαντάζεται κανείς ότι θα είναι από την Νότια Ευρώπη, από τη Βόρεια Ευρώπη. Θα είναι στα σίγουρα τα ονόματα διαδόχων του Βίλι Κλάες. Ποια είναι η επικρατέστερη, αναγκαστικά θα μπούμε στην κούρσα της Μανδίας. Αυτή τη στιγμή τα ονόματα που ακούγονται είναι τρία. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο κύριος Λούμπερς, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, ο Έλεμαν Γιάνσεν, και ο σημερινός Επίτροπος Βάντερ Μπρουκ. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως, ότι και οι τρεις έχουν τις μικρές τους πολιτικές αμαρτίες στις σχέσεις τους που έχει με κάποια κράτη τα οποία θα καλούνται σήμερα να αποφασίσουν για αυτούς. Μπορούμε έτσι να πούμε δύο κουβέντες για τον καθέναν. Ο Λούμπερς, ας πούμε, με ποιους έχει προβλήματα. Έχει τεράστια προβλήματα με τον Γερμανό καγκελάριο κύριο Κολ, διότι ο κύριος Λούμπερς, όταν ήταν πρωθυπουργός της Ολλανδίας, είχε και τότε που είχε γίνει η πτώση του τείχους του Βερολίνου και η Γερμανία επανενώθηκε, χαρακτήρισε αυτή την απόφαση βεβαιασμένη. Αυτή τη δήλωση του κύριου Λούμπερς δεν την ξεχνάει ο κύριος Κολ. Ο κύριος Γιάνσεν. Ο κύριος Γιάνσεν, το πρώτο του είναι ότι είναι Δανός. Δανός σημαίνει ότι είναι αντίθετο με τα πυρηνικά. Και αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι έξω φρενών με τη Δανία, η οποία την πολεμάει στο τομέα των πυρηνικών δοκιμών. Βέβαια, δεν θα ήθελα να θυμηθούμε την ελληνική διάσταση του θέματος. Δηλαδή, στις 20 Ιανουαρίου 1993, ο κύριος Έλεμαν Γιάνσεν, όταν ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Κοινότητας και μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε χαρακτηρίσει τους
σαν απρεπή τη στάση της Ελλάδος απέναντι στα Σκόπια και, είπε, και είχε δηλώσει ότι δεν, μπορούσα, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι όμοιρος του βέτο της Ελλάδος. Μάλιστα, είναι ο κατεξοχήν φιλέλληνας εντός εισαγωγικών. Θα περάσουμε, έλεγα πως ναι. Να περάσουμε στον κύριο Βάντερμπρουκ. Ο κύριος Βάντερμπρουκ φαντάζομαι ότι θα συναντήσει ίσως και κάποιες ελληνικές, όχι και τόσο ανοιχτές αγκαλιές. Κοιτάξτε, ο κύριος Βάντερμπρουκ στη σχέση του με την Ελλάδα θα έλεγα ότι κάπως έχουν βελτιωθεί. Διότι ενώ στην αρχή θέλησε να παίξει λίγο με τα Σκόπια, μετά συνειδητοποίησε ότι η πολιτική του κυρίου Γκλιγκόροφ δεν ήταν και τόσο ειλικρινής και ότι κατά κάποιο τρόπο είχε εξαπατηθεί. Βέβαια, στα σύν του κύριου Βάντερμπρουκ είναι το γεγονός ότι σήμερα ως επίτροπος των εξωτερικών σχέσεων της κοινότητας γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα του, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της Βοσνίας, γνωρίζει και έχει σχέσεις με τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης και καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Και Κώστα μου, αν δεν κάνω λάθος, έχει και ένα κέριο ραντεβού αυτές τις μέρες, δεν έχει ο κύριος Βάντερμπρουκ? Ακριβώς. Προφανώς θα αναφέρεσαι στο ραντεβού το οποίο έχει με τον πρόεδρο των Σκοπίων. Και μάλιστα σήμερα έγινε και μια τεράστια γκάφα, θα έλεγα, από την πλευρά του γραφείου του, που έδωσε ανακοίνωση ότι θα συναντηθεί ο Επίτροπος μαζί με τον αρχηγό του κράτους της Μακεδονίας. Αυτό όμως μόλις έγινε ελληνική διαμαρτυρία, έσπευσαν όλοι κάθεδροι από το γραφείο του Βάντερμπρουκ να το αποσύρουν αυτό το χαρτί. Συγκοπή θα πάθανε, γιατί εξαιτίας του ονόματος και αυτής της αναφοράς βεβαίως δεν αυξάνονται τα χαρτιά τους για έναν από τους 16 που είμαστε εμείς. Ακριβώς. Να σε καλά, και το Κώστα. Λάθος έγινε την κατάλληλη ημέρα. Την κατάλληλη τη σχέση των δύο χωρών στον τομέα των μεταφορών επικοινωνιών αλλά και της διακίνησης εμπορευμάτων. Στο μνημόνιο που υπογράφηκε στην Υπουργή Εξωτερικών από τις επικεφαλής των δύο αντιπροσωπιών, κ. Κυπρέο και Αρσόφσκι, προβλέπεται ότι τα δύο γραφεία συνδέσμων θα ιδρυθούν στις δύο πρωτεύουσες μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο αριθμός προσωπικού που θα υπηρετεί σε αυτά θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και με τις προβλέψεις της Σύμβασης της Γέννης, οι οποίες θα ισχύουν και για το καθεστώς ασυλίας των προσώπων αυτών. Η ελληνική πλευρά δεσμεύεται να βοηθήσει στην εξέβρεση κατάλληλου κτηρίου για τη στέγαση του Σκοπιανού Γραφείου Συνδέσμου, ενώ το αντίστοιχο ελληνικό θα στεγαστεί στο κτίριο του ελληνικού προξενείου στα Σκόπια. Η επίμαχο σημείο του ονόματος που θα υπάρχει στην επιγραφή του Σκοπιανού Γραφείου Συνδέσμου βρέθηκε τελικά μέση λύση. Το μνημόνιο που αναφέρεται και σε περιπτώσεις που το Σκοπιανό Γραφείο εγκατασταθεί είτε σε πολυκατοικία είτε σε μονοκατοικία, προβλέπει ότι στο εξωτερικό του κτηρίου θα υπάρχει επιγραφή με το όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σφυρών. Ενώ στην εσωτερική είσοδο του γραφείου και σε ειδική γυάλινη διάφανη κατασκευή θα υπάρχει επιγραφή με τη συνταγματική ονομασία της χώρας αυτής, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων στις μεταφορές και στις τηλεπικοινωνίες ανοίγει και επίσημα ο δρόμος των ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών και αποκαθίσταται η λειτουργία της σημαντικότερης ίσως διόδου των ελληνικών φορτηγών προς τις αγορές της Ευρώπης. Το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τέλη αυτές οι μεταφορές. Σήμερα θα υπογραφεί το μνημόνιο που θα ρυθμίζει όλες αυτές τις λεπτομέρειες για θέματα μεταφορών. Εμπορευματικών μεταφορών, επιβατικών μεταφορών, σιδηροδρομικών μεταφορών, για θέματα πολιτικής αεροπορίας και αέριας κυκλοφορίας και για θέματα τηλεπικοινωνιών. Πριν από την επιβολή του εμπάργκου, από τα Σκόπια περνούσαν περίπου 40.000 ελληνικά φορτηγά κάθε χρόνο, μεταφέροντας στις αγορές της Ευρώπης κάθε είδους προϊόντα. Με την επιβολή όμως του εμπάργκου, αλλά και λόγω των προβλημάτων στη διέλευσή τους από την πρώην Ιουγκοσλαβία, τα ελληνικά φορτηγά χρησιμοποιούσαν άλλους δρόμους, με αποτέλεσμα να έχουν μία και δύο ημέρες καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση απειλούσε τα ευπαθή προϊόντα και αύξανε το κόστος μεταφοράς τους. Διπλωματική υπαναχώρηση χαρακτηρίζεται η διευκρίνηση που έδωσε ο Επίτροπος Hans Βάντερμπρουκ σε ερώτηση Έλληνα δημοσιογράφου για τους όρους που είχε θέσει προκειμένου να αρθεί η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα του εμπάργκο. Ο Επίτροπος φαίνεται ότι ξεχνάει τα περί επιστολής της ελληνικής κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. On the firearm question, that in fact the court case as such has lost its ground and that we would withdraw as soon as the agreement would enter into force. Now, the formalities that have to be fulfilled for that, including the verification that an embargo has been lifted, I think is of less political relevance as such. I said the case has lost its ground and under those conditions I've been habilitated in fact to withdraw the case and that is exactly what is going to happen as I expect indeed that there will be a loyal implementation of the agreement between the two parties. Ακούστε τώρα το περιεχόμενο ενός εκπληκτικού, θα έλεγε κανείς, και πολύ πρωτότυπου τηλεγραφήματος επί της πραγματικότητας συμπαθεί στους Αλβανούς και περισσότερο από όλους ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας.
Όπως γράφει η εφημερίδα των Τυράννων, ένας Αλβανός θέλησε να αλλάξει το όνομά του και να λέγεται Κάρολος Παπούλιας, αλλά το Υπουργείο των Εξωτερικών απέρριψε το αίτημά του. Υπάρχει βέβαια, λέει το τηλεγράφημα, και άλλη εκδήλωση. Χιλιάδες μουσουλμάνοι Αλβανοί που εργάζονται παράνομα στην Ελλάδα αλλάζουν τα ονόματά τους και βαφτίζονται μόνοι τους χριστιανοί Ορθόδοξοι, ελπίζοντας πως με το εκχριστιανισμένο όνομα θα έχουν καλύτερη μεταχείριση στη χώρα μας. Σύμφωνα πάντα με την ίδια εφημερίδα, ένας μουσουλμάνος που τον έλεγαν Ρέξεπτ άλλαξε το όνομά του σε Ρέτζιναλντ. Αλλά το να προσπαθήσει κάποιος να ονομάζεται Κάρολος Παπούλιας, μάλλον ξεπερνάει κάθε όριο. Στη Βοσνία η κατάσταση βελτιώνεται συνεχώς και πρώτη φορά δεν υπάρχει καμία είδηση από τα πολεμικά μέτωπα. Στη Χάγη όμως το Διεθνές Δικαστήριο συνεχίζει τις εργασίες του και στη Ριάκα της Κροατίας παγιδευμένο αυτοκίνητο σπέρνει το θάνατο. Σήμερα μπορούμε να πούμε πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια ουδέν νεότερων από τα πολεμικά μέτωπα της Βοσνίας. Ακόμα και στην περιοχή του Σάνσκι Μος έχουν συγγίσει τα όπλα μετά τη χθεσινή συμφωνία των εμπόλεμων πλευρών να επιβάλλουν καθολική εκεχηρία. Στο Σαράγεβο αποκαταστάθηκε σχεδόν πλήρως η υδροδότηση και στους δρόμους της πόλης κυκλοφορούν και πάλι πεζοί και αυτοκίνητα χωρίς το φόβο των οπίδων και των ελεύθερων σκοπευτών. Στη Χάγη, το Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών για τα εγκλήματα πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία ολοκλήρωσε σήμερα την ακροματική διαδικασία και εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ντράγκα Νίκολιτ, διοικητή σερβικού στρατόπεδου συγκέντρωσης στη Βοσνία το 1992. Ο Νίκολιτς κατηγορείται ότι έχει διαπράξει φόνους και συνεργήσεις στο βασανισμό και την εξόντωση δεκάδων μουσουλμάνων κρατουμένων. Μία σειρά περίεργων συμπτώσεων συνδέει συνειρμικά τη σημερινή βομβιστική επίθεση στη Ριέκα με τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του κ. Γκλιγκόροφ στις 3 Οκτωβρίου. Και οι δύο ενέργειες έγιναν σε κρίσιμες στιγμές για τη συνολική επίλυση του γιουγκοσλαβικού προβλήματος. Ο τραυματισμός του Σκοπιανού Προέδρου ήρθε τη στιγμή που ο κ. Γκλιγκόροφ επετύχανε ταυτόχρονη προσέγγιση με Αθήνα και Βελιγράδι, ενώ η βόμβα στη Ριέκα και αυτή σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έρχεται μία μέρα μετά τη δέσμευση του Κροάτη Προέδρου Φράνιο Τούτσμαν ότι δεν θα επιτεθεί εναντίον των Σέρβων στην Ανατολική Σλαβονία όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η σημερινή επίθεση μπορεί να έχει σχέση με τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στην Κροατία στο τέλος του μήνα, καθώς εξτρεμιστικοί κύκλοι που δεν επιθυμούν την προσέγγιση με το Βελιγράδι επιδιώκουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα. Τον Βούλγαρο Υπουργό Άμυνας Δημητέρ Παυλόφ δέχτηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Αντικείμενο της συζήτησης των δύο ανδρών ήταν η κατάσταση στην πρώην Ιουγκοσλαβία και οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών. Πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπεσιάλνοι поздравы от нашия първи министър, господин Жан Виденов. Έχετε τους χαιρετισμούς, ιδιαίτερα χαιρετισμούς από τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Ζαν Βίντενοφ. Σας пожелание връзките между нашите два народа да се развиват все по-добре. Ευχαριστώ για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών να αναπτύσσονται όσο γίνεται καλύτερα. Θα μεταφέρετε τους χαιρετισμούς. Τον θεωρώ έναν από τους σημαντικούς πολιτικούς άντρες. Считам го за един от значителните политически мъже. Και σαν με φιλική σχέση μαζί. Εμφανώς ικανοποιημένος από την υποδοχή που το επεφύλαξε ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, εμφανίστηκε σήμερα ο Βούλγαρος Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημητάρ Παυλόφ. Ο κ. Παυλόφ εξέφρασε την ελπίδα για σύντομη επίλυση της κρίσης στην πρώην Ιουγκοσλαβία και επέμεινε ιδιαιτέρως στη δυναμική να αναλύσει διεξοδικά τις ελληνικές θέσεις για όλο το φάσμα των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και να απαντήσει σε ερωτήσεις που, αν δεν υποδήλωναν προκατάληψη, έδειχναν συχνά άγνοια ή ελλειπή κατανόηση των ελληνικών απόψεων και ευαισθησιών. Ο διάλογος στην αίθουσα του Χάρβαρντ που φέρει το όνομα του Τζον Κένεντι έδωσε την ευκαιρία στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μιλήσει πέραν της βαλκανικής πολιτικής της χώρας μας και για τις θέσεις της εν ώψη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ελλάς είναι πάντοτε σταθερά προσανατολισμένη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μεγάλες αρχές της. Αναφερόμενος στα Βαλκάνια και στη στρατηγική της χώρας μας, ο κ. Στεφανόπουλος τόνισε ότι ο ασφαλέστερος τρόπος να αποδείξουν τα Σκόπια πως δεν τρέφουν επεκτακτικές βλέψεις εις βάρος της χώρας μας είναι να παραιτηθούν από ένα όνομα που ταυτίζει το κράτος τους με αυτή την επεκτατική πολιτική. Οι περισσότερες αναφορές του ήταν για την Τουρκία, τη μόνη, όπως είπε, ουσιαστικά χώρα στην περιοχή με την οποία οι διμερείς σχέσεις παρουσιάζουν κατά καιρούς επικίνδυνες εντάσεις. Το Κυπριακό, η συμπεριφορά των τουρκικών αρχών έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι συνεχείς προκλήσεις εις βάρος της Ελλάδας είναι, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, απτές αποδείξεις του τρόπου που η Άγκυρα αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο.
Μπορεί η απόσταση που μας χωρίζει από τις σκανδιναβικές χώρες να είναι χιλιομετρικώς μεγάλη. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τα αρχαιολογικά Ινστιτούτα Δανίας, Σουηδίας, Νορβηγίας και Φινλανδίας να δημιουργήσουν στην Αθήνα, στην περιοχή του Μακρυγιάννη, τη δική τους βιβλιοθήκη. Σε ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο στην περιοχή Μακρυγιάννη θα στεγάζεται πλέον η βιβλιοθήκη των Βόρειων Χωρών. 35.000 βιβλία και περιοδικά στις σκανδιναβικές γλώσσες, αλλά και στα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά, προορίζονται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των σπουδαστών από τις βόρειες χώρες που επισκέπτονται την Ελλάδα για να μελετήσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η βιβλιοθήκη θα είναι επίσης ανοιχτή σε Έλληνες μεταπτυχιακούς σπουδαστές των κλασικών σπουδών και σε ερευνητές. Τα εγγένεια έγιναν σήμερα στην Αρχαιολογική Εταιρεία από τον Υπουργό Παιδείας Γιώργο Παπανδρέου, παρουσία των Υπουργών Παιδείας των Σκανδιναβικών χωρών και Σκανδιναβών που ζουν στη χώρα μας. Αισθάνομαι τη Σκανδιναβία ως δεύτερη πατρίδα σε μια δύσκολη για μας εποχή, όταν ήμασταν εξορία κατά διάρκεια της διεκδορίας, και γι' αυτό σήμερα νομίζω είναι μια σημαδιακή μέρα στις σχέσεις αυτών των χωρών. Με την ευκαιρία των εγγενείων της βιβλιοθήκης, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλο και περισσότεροι φαίνεται ότι γίνονται οι ζωόφιλοι στην Ελλάδα. Το ελπιδοφόρο αυτό μήνυμα, ελπιδοφόρο για μας, τους φίλους μας τα ζώα αλλά και την ίδια τη φύση, έστειλαν σήμερα ειδικοί σε συνέντευξη τύπου. Ο μύθος που θέλει τους Έλληνες ως μη ζωόφιλο λαό καταρρύπτεται από τους αριθμούς. 300.000 Έλληνες έχουν κάποιο κατοικίδιο ζώο στο σπίτι τους, όσο για τα ποσά που διατίθενται για τη φροντίδα τους, ανέρχονται σε 16 δισεκατομμύρια δραχμές ετησίως. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από έρευνα που πραγματοποίησε ομάδα κτηνιάτρων και ειδικών που διήρκησε 8 μήνες και αφορούσε τη ζωοφιλία των κατοίκων της χώρας μας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που ανακοινώθηκαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου, η συμβίωση ανθρώπου και ζώου συμβάλλει στην ψυχική υγεία του ανθρώπου και στη βελτίωση του τρόπου ζωής. Ο Αντώνης Κατσαρός είναι εδώ στο στούντιο και έχει τις αθλητικές ειδήσεις. Αντώνη. Καλησπέρα, Λιάνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στις 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα θα συναντηθεί ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Λιάνης με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ. Ο Έλληνας Υφυπουργός θα θέσει θέμα να αναλάβει, χωρίς ψηφοφορία, η χώρα μας να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την υπόσχεση πως η ΑΕΚ θα κάνει τα δύνατα δυνατά στον αγώνα ρεβάνς με την Gladbach για να προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλου κυπελούχων, έδωσε σήμερα το απόγευμα ο προπονητής Ένωσης Ντούζαν Μπάγεβιτς. Επιτύχαμε τα 4 γκολ πραγματικά που δεν περιμέναμε. Φάγαμε 2 γκολ σε 3 λεπτά. Εκεί είναι που κρίθηκε στιγμή, εκείνη η στιγμή. Στο δεύτερο μήχρονο προσπαθήσαμε μετά τουλάχιστον να βάλουμε ένα γκολ να μας δίνει περισσότερες ελπίδες μετά από τα 3 γκολ που δεχτήκαμε. Και είχαμε ένα σκορ 3-1 πριν το τέλος, 2-3 λεπτά που πήγαμε το 4-4 γκολ που πραγματικά μας έβαλε σε πάρα πολύ δύσκολες. Σκορ 4-1 είναι αρκετά σκορ για μια ομάδα, αβαντάζ. Ας το ποδόσφαιρο γίνεται όλα. Εμείς βέβαια. Της νέας ημέρας.